Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Τώρα μας σου πω ότι πω αναπληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιός. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Τράκαρες. Και λοιπόν, η Εθνική αποζημιώνει άμεσα και έχει το κεφάλι σου ήσυχο από 99 ευρώ το εξάμηνο. Τώρα στον ασφαλιστή σου στο εθνικηprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Έλα Μακελιάκη, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τσέλ βιέξμορ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ Βαγγελή, άντε γεια. Ψυχούλα Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Αφαιρέθηκες. Και λοιπόν, η Εθνική ασφαλίζει το αυτοκίνητό σου από 99 ευρώ το εξάμηνο. Τώρα στον ασφαλιστή σου στο εθνικηprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Έλα Μακελιάκη, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τσέλ βιέξμορ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ Βαγγελή, άντε γεια. Ψυχούλα Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Την Κυριακή με τη Real News. Λουτσιάνο Παβαρότη.
οι μεγάλες ερμηνείες του διάσημου Ιταλού τενόρου. Μαζί, Μαμασίτα, το απόλυτο τραγούδι των γιορτών σε ένα συλλεκτικό CD με αξέχαστες κλασικές επιτυχίες. Και δύο τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 30.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Νιτσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νιτσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νιτσιάκος, ό,τι καλύτερο. Και τι κάνει, Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφραζούλα είναι. Τον σλιόμ, ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τσελβιέξπορτ ει Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελί, άντε γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκη. Τώρα δεν θα σταματά να μιλά με του συνεργάτε σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχει απεριόριστε κλήσει προ ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έω 500 λεπτά προ εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητε έω 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μα έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Μα είσαι καλά. Χρειάζεσαι check-up. Και λοιπόν, η Εθνική με κάθε ασφάλεια αυτοκινήτου προσφέρει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για όλη την οικογένεια. Τριγλυκερίδια, χοληστερίνες, τρανσαμινάσες, όλα τέλεια. Τώρα από 99 ευρώ το εξάμηνο στον ασφαλιστή σου στο εθνικήprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Είτε παίχτες Ελλήνων, για να μην μπαίνουν τρίτη στη ζωή σας πρέπει να μπείτε στη σοφία των προβλέψεων. Άσκαλε. 1-0. Δεν σας τα έλεγα. Δεν μ' ακούτε. Δάσκαλε. Τι 1-1. Στο ημίχρονο. Αναμενόμενο. Βέβαια, έτσι όπως πάμε με το live, θα ξεμείνουμε αποδρομής. Δεν ακούτε το δάσκαλο. Είσαι και εσύ καθηγητής στο Πάμε Στοίχημα. Πάμε Στοίχημα Live με τους σημαντικότερους αγώνες στα πρακτορία ΟΠΑ. Πάμε Στοίχημα Live. Κάνε το παιχνίδι σου. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Τώρα, άμα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα, με WinBank, οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιώς. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα.
ξανάρθεις, να έρθεις. Χτύπαγα με Σανέλ 36.000 ευρώ. Αναρχόμετρο εγώ, δηλαδή θα πέσει φωτιά να μας κάψει εσύ. Πού βαράς, 148 ευρώ και 50 λεπτά. Εδώ δεν είναι η Γερμανία, εδώ δεν είναι που χρωστάμε. Πάρτε τα, να τελειώνουμε. Εγώ ξόφλησα. Σάπιο ένα, σάπιο δύο, σάπιο σάτισα για. Δημοκρατία σε κλονίζουν. Αυτά που βλέπω μου θυμίζουν κάποια χρονάκια πιο παλιά. Ελλάς Ελλήνων, ο λαός μπαίνει στο χειρουργείο. Και αργότερα ήρθα πως ήρθα. Καλά να φύγω πως έφυγα, αλλά θα μείνω πως κάμουν. Γεννάτα με τον Πλάτανο, το ξέρεις. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Είμαστε με τον κύριο Λάκη Λαζόπουλο μαζί, μετά από αρκετό καιρό, τηλεοπτικά, για να κουβεντιάσουμε για όλα. Καλώς όρισες, αγαπητέ Λάκη. Καλώς σε βρίσκω, με μεγάλη χαρά σε βρίσκω. Και εγώ το ίδιο. Για να κουβεντιάσουμε για όλα. Αυτή θα είναι μια πολιτική εκπομπή. Και κατά τη γνώμη μου ίσως αποδειχθεί, ελπίζω να αποδειχθεί, ότι θα είναι η πιο πολιτική εκπομπή που έχουμε κάνει στον Ενικό μέχρι σήμερα. Έχω δει πολύ ωραίες εκπομπές, δεν πιστεύω να τις φτάσουμε, αλλά... Υποδέχομαι μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο και όλη την ομάδα του. Όλη την ομάδα η οποία ανεβάζει κάθε βράδυ την θεατρική παράσταση, τη θεατρική παράσταση που σκίζει, από ό,τι μαθαίνω, θα τα πούμε στην πορεία αυτά, αλλά και την ομάδα που έστεινε το Αλτσαντήρι, που ετοίμαζε δηλαδή όλο αυτό το υλικό για να το σχολιάζει στη συνέχεια στο στούντιο Λάκης Λαζόπουλος. Υποδέχομαι και λέω γρήγορα τα ονόματα, γιατί είναι πολλά. Έχουμε και Παπανδρέου, παρακαλώ. Μιλάμε για πολιτική εκπομπή δηλαδή. Έχουμε και Παναγιωτόπουλο, Έχουμε πολιτικά ονόματα, δόξα τω Θεώ. Έχουμε τον Σόλωνα Ατσούνη, τον Νίκο Απέργη, τον Γιώργο Ρουστέμι, την Ελένη Βλαχοπούλου, τον Φέδωνα Κεφαλαία, τη Γιώτα Τσίτσου, τον Νικόλα Μπράβο, τον Σωτήρη Βενέτη. Έχουμε τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Ανίγκη Λαΐδη, τον Βασίλη Παναγιωτόπουλο, τον Τίνο Χατζόπουλο, την Εφέλη Παπαδοπούλου, την Αγγελική Καραχάλιου, τον Δημήτρη Ράπελα και τον Πάνο Στάθη, οι οποίοι βρίσκονται εδώ και για να μιλήσουν και για να ρωτήσουν και για να σχολιάσουν. Θα τα πούμε στην πορεία. Θα ξεκινήσω ρωτώντας, Λάκη, αν νιώθεις αυτή την περίοδο, αυτά τα τελευταία 2-3 χρόνια, ότι συχνά η πολιτική πραγματικότητα σε υπερβαίνει. Δηλαδή, σκεφτόμουν τις προάλλες, βλέποντας, ας πούμε, αυτό που έγινε με τον Μιχάλη Λιάπη. Καλά. Λέω, αυτό θα μπορούσε ο Λάκης να το γράψει, να το φανταστεί. Να το σκεφτεί. Δεν μπορεί να το σκεφτεί. Άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί ότι ο Υπουργός Μεταφορών μπορεί να έχει βάλει πλαστή πινακίδα από την Ομόνια, να τρέχει και να λέει αυτές τις χαζομάρες στο δρόμο ότι πήγαινε στη Λούσα για τις μπαταρίες. Δηλαδή, αυτό. Έβγαλε την μπαταρία βόλτα. Ναι, εγώ, το βασικό είναι ότι οι άνθρωποι που το σταματήσαν, βεβαίως, ευτυχώς δεν βλέπουν τηλεόραση και δεν τον ξέραν. Δεν τον ξέραν. Πολύ καλό. Ήταν νέα παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτό, ήταν και τη Βλακόφασα. Γιατί μόλις δεις τη Βλακόφασα. Όχι. Μόλις δεις τη Βλακόφασα, λες δεν μπορεί να έχει κυβερνήσει αυτός. Αυτός δεν το δέχομαι το άλοθη της βλακείας. Τώρα θα έχουμε την πρώτη μας διαφωνία. Έχει Βλακόφατσα. Θα έχουμε την πρώτη μας διαφωνία. Όχι. Διάβασα άρθρο σε εφημερίδα ότι είναι που έλεγε. Όχι. Όχι, μην το πάμε στο άλλο άκρο. Είναι Βλακόφατσα. Έλεγε το άρθρο να απαλλαγεί λόγω βλακείας. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Θεωρώ ότι δεν είναι βλακεία. Είναι πολιτική αλαζονία. Έμαθαν να είναι, να ζουν,
να δρουν υπεράνω του νόμου. Αυτό ναι, αλλά το κάνουν με σύστημα. Δεν είναι θέμα, δηλαδή δεν έχουμε απορία για το ότι είναι κομπιναδόρια. Δηλαδή, ο Υπουργός Μεταφορών τώρα να βάζει πινακίδες πλαστές και να βγαίνει και να λέει αυτές χασομάρες. Είναι η πρώτη φορά που βγήκα και το έβγα στην αποθήκη και το έβγαλε μία μέρα κι αυτός να πάει στη Λούτσα Βόλτα. Δηλαδή, ποιος ξέρει γιατί πήγαινε. Γιατί τον είδα και εντυμένο κάπως. Ήτανε κάπως. Γιατί η εμφάνιση δείχνει ότι, ξέρεις, νεάζω. Εγώ λέω ότι βλακόφατσα έχει. Εγώ λέω ότι βλακόφατσα με την έννοια ότι οι αστυνομικοί δεν πιστέψαν ότι αυτός έχει υπουργέψει. Με τίποτα. Είμαι σίγουρος. Έλεγε αυτός ο καημένος και τον έλεγε, γελάγανε οι δυο τους. Από εκεί την πάτησε. Τώρα κάνει η ρογμή στην εικόνα του πολιτικού μας συστήματος αυτό ή πια δεν έχει μείνει. Δεν νομίζω ότι σήμερα κανένας Έλληνας έχει αμφιβολία ότι αυτοί όλοι είναι για κλάματα. Γι' αυτό και δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν πουθενά. Έχουμε μία δημοκρατία όπου οι βουλευτές πάνε από τη Βουλή στο κανάλι και από το κανάλι στη Βουλή και τους φυγαδεύουν. Είναι οι μόνοι σωτήρες στον κόσμο, οι οποίοι είναι σωτήρες στους καθρέφτες. Είναι με 4% και κάθε μόνοι στον καθρέφτη και λέει: Είμαι σωτήρας. Εγώ οι σωτήρες ξέρω ότι βγαίνουν έξω και τους επιδοκιμάζει ο λαός. Αυτοί είναι κρυμμένοι. Κρυμμένοι σωτήρες δεν υπάρχουν στην ανθρωπότητα. Δηλαδή, ένα, ας πούμε, είναι σωτήρας. Δεν κρύφτηκε. Δεν είναι αυτή η. Φτάνουμε μείον 14, μείον 44% να λένε: Εγώ θα σε σώσω με τον ζώο. Σταμάτα. Α, να με σώσει και ένα άλλο. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Τώρα, αυτή την εποχή, που είναι μια εποχή που ο κόσμος είναι οργισμένος, που βράζει, πόσο εύκολο είναι κανείς να κάνει σάτιρα, πόσο εύκολο είναι να προσεγγίσει τα πολιτικά πράγματα με χιουμοριστική διάθεση. Θέλω να πω, μήπως αυτό το κλίμα σε παρασύρει κάποιες φορές και σε βγάζει από την διάθεση να σατιρήσεις και σε βάζει στην καταγγελία. Όχι. Γιατί επειδή ακριβώς και την οργή καταλαβαίνω και την οργή νιώθω, δεν την καταλαβαίνω μόνο από τους άλλους, την νιώθω την οργή αυτή και προσπαθώ να κοπάσω την οργή μου, όπως και πολλοί κόσμος, και επίσης το θυμό μου να τον βάλω σε μία όχι λογική, γιατί πιστεύω ότι είμαστε πρώτων πυλών. Είναι πολύ κοντά η ώρα που θα γίνει το μπαμ και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Και δεν εννοώ κακά όρθιο, εννοώ με σωστές διαδικασίες. Και επειδή το σύστημα προσπαθεί να διαιρέσει το θυμό, γιατί αυτό κάνει το σύστημα, έχει ένα θυμό και στον διαιρεί. Τον κάνει ακροδεξιό, τον κάνει από εδώ, τον κάνει από εκεί, να μην τον κάνει ενιαίο θυμό. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ νομίζω ότι για πρώτη φορά υπάρχει ένας ενιαίος θυμός που τον προσέχω να μην τον κάνω οργή και καταγγελία, αλλά να τον κάνω σάτυρα και κάποιες φορές διαπιστώνω στην ώρα της παράστασης μου φεύγουν και λίγα νεύρα παραπάνω. Τα μαζεύω, βέβαια. Ναι, τώρα είπες υπάρχει ένας ενιαίος θυμός και όπου βρεθώ και όπου σταθώ, ακούω τους Έλληνες, τις παρέες, να συζητούν για τον καναπέ. Ότι είμαστε όλοι στον καναπέ. Κολλημένοι στον καναπέ, ο καναπές έχει πάρει το σχήμα του σώματός μας και η οργή μας, η διαφωνία μας, εκτονώνεται μέσα από διάφορους αερόσακους. Ο αερόσακος, θα διαφωνήσουμε σε πολλά σήμερα, μακάρι να ήταν μόνο αυτό. Ο αερόσακος του Twitter, ο αερόσακος του Facebook. Καναπές όμως, το τάμπλετ στον καναπέ και επανάσταση μέσω Twitter. Ναι, εγώ το βλέπω αλλιώς. Εγώ βλέπω ότι είναι μια κατάσταση τέτοια που είναι οργισμένοι, τους έχουν τρελάνει γιατί όλη μέρα ψάχνουν να βρουν πώς θα βρουν λεφτά, πώς θα ζήσουν, πώς θα πληρώσουν, πώς θα κάνουν. Δεν έχουν σκέψη. Όλη μέρα σκέφτονται λογιστικά, έχουν τρελαθεί με τα νούμερα, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τους παίρνουν τα σπίτια, τους παίρνουν τις ζωές, δεν ξέρουν τι θα κάνουν το παιδί τους, τους φεύγει από εδώ. Είναι σε μια κατάσταση τρέλας ο κόσμος που δεν έχει τον χρόνο να οργανώσει το θυμό του, γιατί κάθε μέρα τον απασχολούν, έχει σταματήσει η χώρα να δουλεύει και έχουν μπει αυτοί και κάνουν πλιάτσικο. Προσπαθεί, λες, ο πολίτης να επιζήσει απέναντι στην καταιγίδα αυτή. Στην καταιγίδα αυτή. Και επομένως η ενέργειά του φεύγει όλη εκεί, στον αγώνα της επιβίωσης. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Αυτό είναι μια σοβαρή ερμηνεία για αυτό που συμβαίνει. Και νομίζω ότι στις κουβέντες, μόλις χαλαρώσουν λίγο, δηλαδή να μιλήσουν, είναι έτοιμοι όλοι. Αλλά επίσης δεν υπάρχει και ένας λόγος δυνατός να τους πάει μπροστά.
Το κρατώ αυτό το τελευταίο που είπες, γιατί θέλω να σχολιάσουμε τα πρόσωπα, τα κόμματα. Θέλω όμως να πάω εδώ στους συνεργάτες σου, στους φίλους που μας κάνανε τη χαρά να έρθουν και που έχει ενδιαφέρον να τους ακούσουμε, γιατί είναι νέοι άνθρωποι και φαντάζομαι ότι έχουν άλλες προσεγγίσεις διαφορετικές από τις δικές μας. Θα ξεκινήσω, δεν θα αποφύγω το κλισέ, θα ξεκινήσω από τον Γιώργο Παπανδρέου. άλλωστε, το να έχω τον Γιώργο Παπανδρέου στην εκπομπή αυτή την περίοδο. Γιώργο, πες μου, σε παρακαλώ. Μεταμφιεσμένο λίγο, αλλά... Πες μου, Γιώργο, σε παρακαλώ, αν την τελευταία περίοδο έχουν έρθει στιγμές που έχεις μισήσει το όνομά σου. Δηλαδή, που σε ρωτάνε με ποιον έχω την τιμή και το σκέφτεσαι τρεις φορές. Να πεις, γεια σας, είμαι ο Γιώργος Παπανδρέου, μόλις ήρθα από το Καστελόριζο. Η αλήθεια, για να μιλήσω ειλικρινά, ότι δεν το έχω μισήσει εγώ προσωπικά το δικό μου όνομα. Ναι. Αλλά... Αστειεύομαι, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, καταλαβαίνω. Δεν την δέχεσαι αυτό το πείραγμα. Πού σου κάνω τώρα εγώ, δεν το δέχεσαι καθημερινά? Το δέχομαι καθημερινά, καθημερινά το δέχομαι, ναι. Και μάλιστα το δέχομαι και σε φάσεις που δεν το περιμένω. Παράδειγμα, ήμουν σε έναν δρόμο και έψαχνα να βρω ένα στενό και σταματάω να δω μια ταμπέλα, ήμουν με τη μηχανή. Και τη στιγμή ακριβώς που σταματάω, πετάγεται ένας κύριος από ένα μαγαζί και αρχίζει να βρίζει ανελέητα. Παπανδρέου το, Παπανδρέου εκεί. Και λέω εγώ, μα τι έγινε. Τι έκανα. Μα τι έκανα. Ξαφνικά δηλαδή με το που σταμάτησα. Τέτοιες είδους. Και μετά αντιλαμβάνομαι ότι βρίζανε το... Σώθηκα, λέω. Κάτι σ' έχεις κάνει σε προηγούμενη ζωή. Μπορεί. Και είναι η τιμωρία αυτή. Ακριβώς. Θα πας εκεί και θα σε λένε Παπανδρέου. Και μάλιστα τα χρόνια της κρίσης. Τώρα, πες μου πώς βιώνεις την κρίση. Πώς βιώνετε την κρίση. Εσείς, οι νέοι ηθοποιοί, και στο χώρο του θεάτρου, στο χώρο σας, στον επαγγελματικό σας χώρο, αλλά και κοινωνικά, τι εισπράττεις από τον περίγυρό σου αυτή την περίοδο? Εγώ εισπράττω ακριβώς όλα όσα αναφέρατε μέχρι τώρα, την οργή και όλα αυτά. Προσωπικά προσπαθώ να το δω αισιόδοξα και να το αντιμετωπίσω όλο αυτό αισιόδοξα. Γυρίζει το ματσάκι για να μεταχειριστώ μια έκφραση από τη διαφήμιση του Ζουγανέλη. Μπορεί να γυρίσει αυτό. Γυρίζει έτσι, ναι. Να είναι λαδωμένο. Και όταν λέω γυρίζει το ματσάκι, εννοώ, για παράδειγμα, στο θέμα της ανεργίας, που είναι το πολύ μεγάλο εθνικό μας θέμα αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα για την δική σας γενιά, για τους ανθρώπους που είναι στα δικά σας χρόνια ή και νεότεροι από εσάς. Υπάρχει κάποια προοπτική? Εγώ αισθάνομαι... Έχω ένα αίσθημα αδιεξόδου. Ναι, υπάρχει αυτό το αίσθημα, είναι γενικό αυτό το αίσθημα. Δεν θα κρίνω εγώ από μένα, γιατί από ένα άτομο δεν μπορείς να κρίνεις. Αλλά αυτό ισχύει. Δεν υπάρχει δουλειά, υπάρχει ανεργία, υπάρχει πρόβλημα παντού σε όλους τους τομείς. Και φαίνεται. Αυτό είναι. Λάκη, τι λες? Τι λες για το θέμα της ανεργίας? Βλέπεις, για παράδειγμα, να υπάρχει από το πολιτικό μας σύστημα, από το πολιτικό μας προσωπικό, μια οργανωμένη σκέψη για το τι πρέπει να γίνει, μια οργανωμένη πρόταση για το τι πρέπει να γίνει? Εγώ νομίζω ότι οι κυβερνήσεις που έχονται είναι αυτές που λέω εγώ κρέμονται σε ξένες κρεμάστες. Δηλαδή δεν στέκονται εδώ, δεν τους κρατάνε ή εδώ, δεν τους κρατάει ο ελληνικός λαός. Τους κρατάει η Γερμανία, αν θέλει. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι ο κάθε πρωθυπουργός, μόλις σημαίνει κάτι, πάει στη Μέρκελ και λέει: «Είναι η μαμά μας», ας πούμε, και παραπονιέται και μας μαλώνει. Αυτή μας λέει καλά λόγια, ας πούμε, και κάθε ένας λαός να περιμένει τι θα πει η Μέρκελ για το τι πρόκειται να γίνει στη χώρα. Από την άλλη πλευρά, φταίει η Μέρκελ για ό,τι συμβαίνει στη χώρα. Θέλω να πω, έχω νιώθω μερικές φορές, ναι, ότι έχουν βρει οι πολιτικοί τη Μέρκελ. Δηλαδή, τους λες, γιατί έκανες αυτό η Μέρκελ? Γιατί είπες αυτό ο Τόμψεν? Γιατί πήρες την τάδε απόφαση ο Μόρς, η Τρόικα? Ναι, μήπως αλλά, σε πολλά η Τρόικα είναι το προκάλημα, όχι, είναι η ασπίδα? Όχι. Εγώ πιστεύω ότι η Γερμανία, δεν λέω η Μέρκελ συγκεκριμένα, η Μέρκελ για τη χώρα της μια χαρά είναι. Εγώ λέω για τη δική μου χώρα αυτή είναι. Εγκλώβησε ένα πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας, κυρίως μέσω της Siemens, όπου εξαγοράστηκαν κόμματα, εξαγοράστηκαν πολιτικοί, ζούσαν με μαύρα χρήματα τις Siemens, πολιτικοί μέσα από τα κόμματα, τα κόμματα αυτά είναι ανοιχτά. Ήρθε ο Σίκατσεκ στην Αθήνα
κατέθεσε, είπε ότι τα δύο μεγάλα κόμματα πήραν χρήματα. Ναι. Τον ρωτήσαν ποιοι τα πήραν τα χρήματα, δεν ξέρει. Ναι, αλλά εγώ λέω ότι τα πήραν, δεν είδε τίποτα. Τα πήραν τα κόμματα. Πώς τα κόμματα αυτά, βάσει ποιου νόμου λειτουργούν ακόμα? Γιατί δεν κλείσαν το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία? Ειλικρινά, γιατί δεν κλείσαν? Δηλαδή, δεν είναι οικονομικές εγκληματικές οργανώσεις? Όταν ζεις με μαύρα λεφτά σήμερα, σαν κόμμα, ποιος νόμος σου επιτρέπει να συνεχίζεις να κυβερνάς, να έχεις ανοιχτό το μαγαζί? Πάντως, επειδή τα πήραν πέντε ή επειδή τα πήρε δεν ο αρχηγός σε μια πέντε περίοδο. Πέντε μπορεί να μην τα πήραν. Πέντε μπορεί να μην τα πήραν. Ω, ναι. Πέντε μπορεί να μην τα πήραν. Τόσο βέβαιος. Πέντε μπορεί να μην τα πήραν. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι δυνατόν να ζούνε, και το ξέρουν πολύ καλά, όλοι αυτοί τα ταξίδια τους και η ζωή τους ολόκληρη με μαύρα λεφτά? Έχει τα ονόματα όλα η Γερμανία και δεν τα δίνει, δεν τους έχει ο Μύρος? Εγώ πιστεύω ότι με σύστημα, επειδή ήταν δεμένο το πολιτικό προσωπικό, έγινε αυτό στην Ελλάδα. Δεν μπορούσε κανένα άλλο σύστημα να είναι τόσο εγκλωβισμένο, διεφθαρμένο όσο αυτό. Τους έχει στο χέρι, στο σύνολό τους. Αυτά που μου λες τώρα, τα είπες και όταν πήγες στη Γερμανία για παράσταση? Τα είπες εκεί? Για, θέλω να πάμε να δούμε, να πάρουμε μια γεύση από την παράσταση που έκανες στη Γερμανία. Πάμε να δούμε. Νιώθουμε όλοι ότι κρεμόμαστε σε μια στιγμή. Και τι θα γίνουμε? Και θα γκρεμιστούμε και θα χαθούμε. Αλλά η ιστορία είναι σαν μια μπουγάδα απλωμένη στο χρόνο. Πρέπει να εστιάζει σε ένα βρακί. Αυτή τη στιγμή ζούμε μια κακή στιγμή. Ένα πολύ λερωμένο βρακί. Πολύ λερωμένο. Αλλά το ιστορικό μας σώμα, όχι το σώμα μας σήμερα, το ιστορικό μας σώμα έχει μνήμη. Ξέρει πως να πέφτει, ξέρει πως να σηκώνεται. Είναι ιστορικό το σώμα. Και είμαστε σαν άγρια θηρία. Μας έχουν κάνει ότι δεν καταφέραμε. Δεν έγινα Ευρωπαίος. Αλλά ο Έλληνας, μα ακόμα χορεύουν σιρτάκι. Μα ακόμα χορεύουν ζορμπά. Φολκλόρ. Ακόμα θέλουν σουβλάκι. Τους αρέσει το τζατζίκι. Τις έχουν την Ακρόπολη και τι έχουνε. Αρχίζεις και αισθάνεσαι ότι κάτι ανώτερο δεν έγινες. Και γι' αυτό δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Γιατί προσπαθώ να καταλάβω πώς είναι ο Ευρωπαίος. Γιατί έχει αλλάξει η ζωή. Μας έχουν αλλάξει τους όρους. Σερνόμαστε. Και όταν πέσουν τα σκοτάδια, ο καθένας ψάχνει και βρίσκει διακόπτες να ανάψει. Από το παρελθόν, από το παρόν. Μες στα σκοτάδια ψάχνουμε διακόπτες. Ό,τι βρίσκουμε ανάβουμε. Ελίτης, Σεφέρης, Μελίνα, Θοδωράκης. Ό,τι βρίσκουμε ανάβουμε. Όλοι αυτοί που υπάρχουν βαθιά μέσα μας. Και προσπαθώ να κρατηθώ. Προσπαθώ να δείξω ότι είμαι Ευρωπαίος. Και συνέχεια υποχωρώ. 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 Και φοβάμαι. Μη κανένα βράδυ μέσα στο σκοτάδι ακούσω τις νότες αυτές και δεν μπορώ, δεν ξέρω τι θα κάνω. Αν ακούσω τις νότες. Δεν χορεύω με τίποτα. Είμαι Ευρωπαίος, ξεχάστε με. Nine. Ζορμπά, πάμε απ' την αρχή. Ζορμπά, σε λευκό χαρτί. Κλαίει η νύχτα κι η βροχή. Μαύρη του Έλληνα η ψυχή. Νύχτα και πρωί. Ζορμπά, κόμπο η καρδιά. Ζορμπά, τα άδεια μου κλαδιά. Δεν καίει, δεν κελάει του πουλιά. Φτάνει η παρηγοριά.
αχ η παρηγοριά. Πίκρα περπατάει στα χείλη, χάθηκαν και πάνε οι φίλοι, δίχως λάδι το καντήλι. Πίκρα περπατάει στα χείλη, ο σεβλιάς μας και η μας λιώνει, πάει να αρχίσει δε στεριώνει, στο σταυρό και μας σταυρώνει, ο σεβλιάς μας και η μας λιώνει. Άνοιξη και καλοκαίρι, να το άσπρο περιστέρι, κάτι πάει να μας φέρει. Άνοιξη και καλοκαίρι, πήρε μύρισε θυμάρι, στις Κυκλάδες το φεγγάρι, όρθιο να το παλικάρι, πήρε μύρισε θυμάρι και βροχή. Βάλτε καρδιά, δώσουν πάλι το χέρι του κόσμου να γίνουμε τέρι. Στην Ευρώπη μας τίνουν καρτέρι, μα βγαίνει πάλι να στέρι. Στο είδος μου πάλι το χέρι κι ο χορός κράτει. Ναϊ, 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 ναϊ. Είμαι Ευρωπαίος, δεν θέλω. Όταν θα επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, σας έχω ένα ακόμη πολύ όμορφο στιγμιότυπο από την παράσταση του Λάκη Λαζόπουλου στη Γερμανία. Αλλά θέλω επίσης να τον ρωτήσω αν οι άνθρωποι του πνεύματος, αν οι άνθρωποι της τέχνης αντιστέκονται απέναντι στη σημερινή πραγματικότητα. Γιατί ο ίδιος δήλωσε πριν από λίγο καιρό στη Real News ότι γυρίζουμε πίσω στο Μίκη Θεοδωράκη. Και αυτό μας αρέσει, αλλά δεν μπορεί πάλι μόνο ο Μίκης να μιλά σε αυτή τη χώρα. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Έλα, Βαγγελάκη, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφραζούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τσέλι βιέξφορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοεταιρικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα.
Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Πόπο! Μα είσαι καλά. Χρειάζεσαι check-up. Και λοιπόν... Η Εθνική, με κάθε ασφάλεια αυτοκινήτου, προσφέρει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για όλη την οικογένεια. Τριγλυκερίδια, χοληστερίνες, τρανσαμινάσες, όλα τέλεια! Τώρα από 99 ευρώ το εξάμηνο, στον ασφαλιστή σου, στο ethnikiprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Την Κυριακή με τη Real News. Λουτσιάνο Παβαρότη. Οι μεγάλες ερμηνείες του διάσημου Ιταλού τενόρου. Μαζί. Μαμασίτα. Το απόλυτο τραγούδι των γιορτών σε ένα συλλεκτικό CD με αξέχαστες κλασικές επιτυχίες. Και δύο τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 30.000 ευρώ μετρητά. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Έλα, Βαγγελάκη, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τσέλι βιέξμον εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Αφαιρέθηκες. Και λοιπόν, η Εθνική ασφαλίζει το αυτοκίνητό σου από 99 ευρώ το εξάμηνο. Τώρα στον ασφαλιστή σου στο ethnikiprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Νιτσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νιτσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νιτσιάκος, ό,τι καλύτερο. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα.